Είμαι έτοιμη. Πάμε, έλα. Λοιπόν, το έχω. Εδώ. Εντάξει. Ναι, πώς πυροβολώ. Έλα, πάτα το. Σφιχτά. Γιατί, όχι, όχι. Την πήρα τη δουλειά, μπράβο, παιδιά. Μπράβο, συνέχισε. Έπρεπε να το κάνει λίγο πιο αριστερά απλά. Βλέπετε όλα αυτά που έχω εδώ μπροστά μου και σίγουρα ζηλεύετε. Μπορείτε να τα βρείτε από τον μύθο στο κεφαλάρι και έχω μαζί μου την Κλεοπάτρα. Καλησπέρα, Κλεοπάτρα. Τι μπορεί να βρει κάποιο στον μύθο? Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία από μαγειρευτά, τη ώρα, σουβλάκια. Βλέπω ότι έχετε λοιπόν και πιάτα ημέρα, το οποίο σημαίνει ότι κάθε μέρα και ώρα βγαίνουν ολόφρυσκα πιάτα για τον πελάτη. Βεβαίως, καθημερινά έχουμε διαφορετικά πιάτα ημέρα, μαγειρεμένα με τα πιο φρέσκα και αγνά υλικά. Λέω να μην πέσω κατευθείαν στα βαριά, να τσιμπήσω λίγη σαλατούλα. Πολύ συχνά λάχανα. Ίσως θα πρέπει να τρώμε περισσότερο, γιατί αυτό είναι πολύ ωραίο. Αν κάποιος έπρεπε να δοκιμάσει μόνο ένα πιάτο από τον μύθο, όχι όλη αυτή την ποικιλία που έχουμε εμείς μπροστά μας, ποιο θα ήταν αυτό? Το πιάτο που δεν πρέπει κανείς να χάσει είναι το κεμπάπ. Λοιπόν, εντάξει, η προθέρμανση φτάνει. Πάμε στο κεμπάπ. Το βλέπετε και μπροστά μου. Νομίζω ότι είναι must. Γιατί είναι τόσο ξεχωριστό? Είναι ξεχωριστό στη γεύση του καταρχήν. Είναι ιδιαίτερη. Μίνι σουβλάκι! Είναι ψημένο στα κάρβουνα βεβαίως και θεωρώ ότι αυτό το κάνει μοναδικό και ξεχωριστό. Τρυφερό! Είναι και το δικό σου αγαπημένο ή έχεις κάποιο άλλο αγαπημένο από τον μύθο? Αυτό που θα ξεχώριζα νομίζω ότι είναι η μπριζόλα γάλακτος. Μοσχαρίσια μπριζόλα γάλακτος, η οποία είναι ψημένη στα κάρβουνα όπως όλα μας τα κρέατα και επίσης να τονίσω ότι είναι φρέσκα. Το παϊδάκι θέλει χέρι. Τι να κάνουμε? Έτσι μου λένε, θα τους ακούσω. Πατάτες είναι φανταστικές. Το κοτόπουλο είναι ύπουλο πράγμα, γιατί το κοτόπουλο μπορεί να ξεραθεί πάρα πολύ εύκολα στο μαγείρεμα. Και αυτό μια έχει γλιτώσει. Τα πάει πάρα πολύ καλά. Τι ώρες εξυπηρετείτε τον κόσμο με delivery? Είμαστε καθημερινά ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδος. Από τις 12 το πρωί μέχρι και τις 1 το βράδυ λειτουργεί και το delivery. Και βεβαίως εξυπηρετούμε τις περιοχές των βορείων προαστίων και μόνο. Υποθέτω ότι αυτή η μερίδα δεν είναι για ένα άτομο. Αλλά με την παρέα σας, πιστεύω το έχετε. Φαίνεται τραγανιστός άπειρα, έτσι. Φαίνεται τρομερός. Παίρνω τα ξεροψημένα κομμάτια και ξέρω τι κάνω. Μην νομίζετε ότι με στέλνουν έτσι. Μουκιτσά! Από τους πιο τραγανιστούς γύρους που έχουμε δοκιμάσει. Και μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει, εγκρίνω. Βρίσκεται το μύθο στο κατάλογο του eFood και παραγγέλνεται από τα Βόρεια Προάστια. Είμαστε έτοιμες. Πανέτοιμες. Θα μπουτήξουμε τώρα. Γεια! Yeah. Βάλε, μην το λυπάτε, τσάπα. Αυτό, βάλε. Κι άλλο. Βάλε. Πόσο θα φάνε, καλέ. Βάλε να φάνε, να ξάρφουνε. Βάζω πατάτες τώρα στο σουβλάκι, παιδιά. Με έχετε δει να φτιάχνω μικρά σουβλάκια, αλλά πόσο συχνά με βλέπετε να φτιάχνω κανονικά σουβλάκια. Και ναι, τι, ναι, το περνάω από εδώ. Ναι, σφίχτω, καλά, σφίχτω, βάλε δυνάμει. Ωραία, το σφίξα. Έλα, συνέχισε το και από ωραία. Κάτω να στήθω λίγο. Έτσι, μπράβο. Και... μια χαρά. Το έχω στον μπόζι, δεν είναι ωραίο. Δεν είναι καθόλου ωραίο, φεύγουν οι πατάτες. Δεν είναι ωραίο.